Και το δεύτερο, η παρέμβαση Σόιμπλε, ο οποίος λέει: δεν θέλετε το Δουνουτού? Με γεια σας, με χαρά σας, να μην το θέλουμε κι εμείς. Σε αυτή την περίπτωση όμως, θα πάμε σε ένα νέο πρόγραμμα που βάζει και τις προδιαγραφές. Ένα νέο πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να έχει την έγκριση των κοινοβουλίων των ευρωπαϊκών χωρών που σας δανείσανε. Και πάνω απ' όλα της Γερμανίας. Σημαντική εξέλιξη αυτή. Κοιτάξτε, όμως το Δουνουτού συμμετέχει με βάση τον κανονισμό του ESM. Επομένως, η αποχώρησή του όντως θα πρέπει να γίνει, να εγκριθεί από τα κοινοβούλια. Θα γίνει η ΟΣΕΜ, λέει. Την, δεν συνεπάγεται άλλο. Θα είναι η ΟΣΕΜ ο μπαμπούλας, λέει. Είπε ο Σόιμπλε και γι' αυτό έχει απαντήσει. Ο Σόιμπλε όμως είναι ένας ακραίος παίκτης και είναι αρκετά απομονωμένος πλέον. Δεν είναι η κυρίαρχη φωνή. Είναι ο παίκτης. Ναι, είναι ο Μπρουχιέρης. Ωραία. Έχει την κάβα. Μετά, να δούμε λίγο και το ρόλο του Δουνουτού. Το Δουνουτού θα πρέπει επιτέλους να αποφασίσει πώς θα συμμετέχει, εάν θα συμμετέχει, ως τεχνικό σύμβουλος, ως τι. Και επιπλέον, αυτά τα οποία ζητάει το Δουνουτού είναι πάρα πολύ σκληρά. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να αποδεχτεί κανείς προληπτική νομοθέτηση μέτρων. Αλλά έρχεται το στρίμωμα όμως, η οποία είναι και αντισυνταγματική. Και λέει, είναι σκληρά τα μέτρα του Δουνουτού. Κύριε Παπαδάκη, ο Σόιμπλε πάντα κάνει κάποιες τέτοιες παρεμβολές, παρεμβάσεις. Δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε τι θα γίνει. Εγώ όμως να πω. Αλλά κερδίζει συνεχώς. Κοιτάξτε, όμως, χτες, μετά από τη συνάντηση που έγινε του Euro Working Group, οι δηλώσεις και των δύο πλευρών, και του Τσακαλώτου και του Μοσχοβησή, νομίζω ότι ήταν θετικές. Δηλαδή, είπαν ότι έχει κλείσει κατά 95% το τεχνικό σκέλος. Το 5 είναι το πακέτο όμως. Λοιπόν, το 5 αφορά κάποιες εκκρεμότητες σε θέματα ενέργειας, για παράδειγμα. Είναι τα εργασιακά. Είναι τα εργασιακά. Και το δημοσιονομικό. Τα δημοσιονομικά. Το δημοσιονομικό μέχρι το κενό για το 18. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπήρξε ένας τόνος, ας πούμε, αισιοδοξίας ότι βαίνει καλός και βαίνει προς κλείσιμο. Μακάρι να είναι έτσι, αλλά σας είπα, σε αυτό το κλίμα αισιοδοξίας που όντως ο Μοσχοβησή είπε, λέει, δεν τον μάλωσε το Τσακαλώτο, τα περισσότερα έχουν γίνει. Έρχεται ο Σόιμπλε και λέει ότι ξέρετε κάτι, μέτρα πρέπει να υπάρξουν. Εάν δεν τα θέλετε από το Δουνουτού, θα τα επιβάλλουμε εμείς. Προληπτική νομοθέτηση των μέτρων δεν θα υπάρξει όμως, γιατί αυτό είναι, αντίκειται και στο Σύνταγμα. Εάν σας επιβληθεί. Και δεύτερον, δεν είναι και μέρος αυτής της συμφωνίας. Μην φανεί ότι εγώ τα θέλω τα μέτρα. Κανείς δεν τα θέλει. Κανείς δεν τα θέλει τα μέτρα, κύριε Παπαδάκη. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, ούτε προληπτική νομοθέτηση μέτρων μπορεί να υπάρξει, πέραν του αντισυνταγματικού του πράγματος, ούτε να προβάλλονται παράλογα πράγματα συνέχεια. Σε μια συμφωνία η οποία έχει τηρηθεί από την ελληνική πλευρά και θα πρέπει να τηρηθεί και από την άλλη. Αλλά αυτή η συμφωνία που υπάρχει, υφιστάμενη. Ναι, εάν όχι συνεχώς. Το ερώτημα που μπαίνει είναι εάν στην ελληνική κυβέρνηση, στη χώρα μας δηλαδή, υποχρεωθούμε να πάρουμε κάποια προληπτικά μέτρα ή κάποια μέτρα που να ισχύουν και από τώρα. Γιατί απρόβλεπτοι είναι αυτοί. Έμα ζητάνε. Τι θα κάνετε εσείς? Θα κάνετε αμοιβές, υποχωρήσεις, όπως έχω ακούσει, ή μπορεί να υπάρχει και η ηρωική έξοδος, όχι η ηρωική έξοδος, η προσφυγή στον ελληνικό λαό. Ελληνικέ λαέ, αυτοί μου ζητάνε παράλογα πράγματα, εγώ δεν τα ψηφίζω. Θέλω την έγκρισή σου. Εκλογές δηλαδή. Εγώ δεν βλέπω κανένα σενάριο εκλογών, ούτε κάποια ηρωική, μη ηρωική έξοδο. Εγώ θεωρώ ότι μια συμφωνία... Γιατί παίζει και το τώρα πια και το... Σενάριο της δεξιάς παρένθεσης. Παλιά είχαμε της αριστερής παρένθεσης. Άστος να φάνε τη χλαπάτσα ο Γιακουμάτος και η δική του. Θα αντέξουν να κάνουν εξάμεινο. Εμείς θα βγούμε στους δρόμους και θα τους... αυτοί δεν ξέρουν να κάνουν και αντιπολίτευση στους δρόμους. Και σε 6 μήνες ξανά έχουμε εκλογές. Και μάλιστα εντελώς διαφορετικές εκλογές από αυτές που θα γίνουν τώρα, αν γίνουν μέχρι το Μάρτιο. Εγώ δεν βλέπω σενάριο εκλογών. Μάλιστα. Και θα μείνω στο καθησυχαστικές δηλώσεις τις χθεσινές του Euro Working Group. Ότι στο μεγαλύτερο σκέλος έχει κλείσει. Κύριε Γιακουμάτο. Κύριε Παπαδάκη, η καθυστέρηση στη διαπραγμάτευση που ήταν να γίνει